Έχεις κερδίσει 7,5 εκατομμύρια ευρώ στο Τζόκερ. Τι? Πότε? Πριν 4 μήνες. Και πού είναι τώρα αυτά τα λεφτά? Στα ταμεία του ΟΠΑΠ. Δεν πήγες ποτέ να δες πράξεις. Γιατί? Δεν είχες τι να βάλεις. Τι γιατί? Έπαθες το ατύχημα, ξύπνησες με αμνησία και δεν θυμόσουν τίποτα. Κανείς δεν ξέρει που είναι το δελτίο. Α, το δελτίο ψάχνατε? Ναι. 7,5 εκατομμύρια. Ακριβώς. Ευρώ. Ευρώ. Ευρώ! Είπαμε ευρώ. 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 2,555,625 δραχμές. Και θα έπαιρνε κάθε μια μας από 2,5 εκατομμύρια ευρώ, του τέστην 851.875.000 δραχμές. Τι να έκανα. Έκατσα και τα άμαθα. Αυτά που μου είπατε. Δεν θυμάσαι τίποτα σχετικά με το δελτίο? Μπα. Λίγα σκορπιά πράγματα έχω θυμηθεί. Και από αυτά τα περισσότερα έχουν να κάνουμε σαν στις τρεις. Φυσικό είναι, γυναίκες σου είμαστε. Ναι, ωραίες γυναίκες. Μεταΐζατε χάπια. Τις οδηγίες του γιατρού ακολουθούσαμε. Μου λέγατε ψέματα. Σάβα, δεν σε συμφέρει να τα βάλουμε κάτω τι έκανε ένας τον άλλον. Χαμένος θα βγεις. Και έπειτα από μια στιγμή και μετά σε φροντίσαμε πραγματικά. Τώρα θα πρέπει να φροντίσεις μόνος σου τον εαυτό σου. Στην τράπεζα έχεις αρκετά λεφτά από τα ενίκια που παίρνεις. Φίλους δεν έχω. Πολλούς. Αλλά είδες να έρθει κανένας να σε δει, να νοιαστεί για σένα. Πάντα επιπόλαιες σχέσεις έφτιαχνες. Είτε ήταν με τους φίλους, είτε με τις γκομενές, είτε δεν ξέρω κι εγώ με τι. Ενώ με σας πρόκοψα. Αν είχαμε να απολογηθούμε για κάτι, θα το κάναμε. Αλλά πού να μας καταλάβεις. Δεν μας κατάλαβες όταν είμαστε γυναίκες σου και σ' αγαπούσαμε. Τώρα θα καταλάβεις. Το βράδυ θα έρθουμε να πάρουμε τα πράγματά μας. Και καλή τύχη με το δελτίο. Εμείς δεν την είχαμε. Εσύ μπορεί να την έχεις. Α, είπα μήπως. Άντε, δεν κάνει να αργήσα την πρώτη μέρα. Είπα! Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό που φοράς, δεν σου είπα να έχεις ταγέρ. Α, το έχω στη σακούλα. Και πού θα βρεις να το βάλεις? Τι, δεν έχει καμαρίνια? Άμα σε πιάσω από το μαλλί, θα σου πω εγώ δεν έχει καμαρίνια. Μια δουλειά έχεις να κάνεις, κατά τα έκανες. Αχ, συγγνώμη, δεν το έκανα επίτηδες. Τώρα! Τώρα! Τέλος πάντων. Α, να, θα πάμε στο σπιτάκι του Τσολιά να αλλάξεις. Τι, θα τη δω Τσολιάς? Το ταγιέρ θα βάλεις, κάσε. Έλα εδώ. Κράτα να σε βάψω. Με σύγχυσες, ακόμα δεν ήρθες. Πάνω! Άμπα, ο Έβερτ. Πού? Πού είναι? Σιγά εσύ, πού είναι? Θα τον δεις μετά. Και μην δείχνεις τόσο ενθουσιασμό. Πια εσύ κοντεύεις να ζητήσεις αυτόγραφο. Γεια σου, Μιλτιάδη, θα λες. Σε όποιον βλέπω. Δεν θα προλάβεις να δεις και κανέναν. Θα στο βγάλω το μάτι. Στην άλλη σακούλα τι έχεις? Έφερα και βραδινό φόρεμα, γιατί δεν ξέρω πόση ώρα θα πάρει. Μαγιό και βατραχοπέδιλα έφερες? Έπρεπε. Έπρεπε. Πώς θα κάνεις μπάνιο, παιδάκι μου? Έχει roof garden με πισίνα πάνω. Ναι. Δεν φαίνεται. Άιρε βρε που δεν φαίνεται. Λοιπόν, έτοιμη.
Άκου να δεις τι θα κάνεις. Μπαίνεις, δεν θα μίλεις σε κανέναν για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και μετά θα πας να κάτσεις. Όπου θέλω! Με αυτούς από το κόμμα. Εσύ δεν θα έρθεις. Εγώ έχω να πάω στο στούντιο τώρα. Και εγώ τι θα κάνω όλη την ώρα μόνη μου! Δεν θα πάρει πολλή ώρα, παιδάκι μου. Μέχρι να παίξεις ένα φιδάκι στο κινητό θα έχεις τελειώσει. Άιντε, και μετά θα έρθεις να μου πεις τι έγινε. Άιντε. Γεια! Στο καλό, καλή σταδιοδρομία. Ευχαριστώ! Δεν άλλαξα ρούχα! Δεν πειράζει, μια χαρά είσαι. Σαν πως αυτοί που φοράνε κουστούμια είναι καλύτεροι από σένα. Άιντε, γεια! Κυρία. Ασημάκη. Πώς με είπατε? Ασημάκη. Ασημάκη δεν σε λένε? Μάλιστα. Ξέρετε, ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για χτες. Γιατί, τι έγινε χτες? Να, όλη αυτή η ιστορία με τη μητέρα μου. Δεν βαριέσαι. Τι φταίει κι αυτή? Πώς, άμα δεν ερχόταν στο σπίτι... Αν δεν ερχόταν στο σπίτι η μητέρα, θα συνεχίσαμε να ζούμε σε αυτή την τρελή κατάσταση που είχαμε μπλέξει. Ενώ τώρα τέλειωσε. Τι εννοείται? Ο Σάββας τα έμαθε όλα και έτσι όλα τα ψέματα, οι επεκφυγές και το άγχος φύγανε. Τα λεφτά τα πήρατε? Όχι. Και τότε γιατί χαίρεστε? Δεν βαριέσαι. Εμείς είμαστε καλά. Ποιος τα λογαριάζει τα λεφτά? Αλήθεια. Τι, ψέματα. Και δηλαδή τώρα εγώ δεν θα ξαναέρθω σπίτι για ιδιαίτερα? Και βέβαια θα ξανάρθεις. Αλλά όχι στο Σάββα, στο δικό μου. Α. Όχι σήμερα. Από αύριο. Σήμερα θέλω να το γιορτάσω. Α, κι εσείς? Γιατί ποιος άλλος γιορτάζει? Αχ, κυρία, δεν θέλω να σας ταράξω, γιατί ξέρω ότι θα θυμώσετε. Αλλά σήμερα εδώ τα παιδιά ετοιμάζονται για κατάληψη. Και πού είναι το πρόβλημα? Πού είναι το πρόβλημα? Ναι, δεν το καταλαβαίνω. Μα δεν άκουσες τι είπα. Ο Τσιτσίγκος πάει να βγάλει τη Βερόνικα τρελή. Θα σκοτώσει την Αμαριλίδα. Αυτό κορίτσι πρέπει να φύγει από τη σειρά. Κάποιος πρέπει να το σκοτώσει. Θα το σκοτώσω εγώ. Μα εσύ δεν ήθελες να παίζεις την κακιά? Άντε καλέ, τι κομπλεξισμοί είναι αυτοί. Μια χαρά θα τη σκοτώσω. Σε πληροφορώ, θα το παίξω πάρα πολύ καλά. Μπία, είσαι καλά? Ποτέ δεν ήμουν καλύτερα. Και εκείνη την εκδρομή που λέγαμε θα πάμε. Ποια εκδρομή? Στο Πήλιο, εκεί δεν ήθελες να πάμε? Αφού δεν μπορείς. Πώς δεν μπορώ? Μια χαρά μπορώ. Και στο Πήλιο μπορώ να πάω. Και την Αμαριλίδα μπορώ να σκοτώσω. Και μια δημιουργία ανθρωπόμορφα τέρατα τα ξεπαστρεύω κι αυτά. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις? Είμαι ελεύθερη. Ελεύθερη. Το καταλαβαίνεις αυτό? Τέρμα τα ψέματα, τέρμα όλα. Ναι, αλλά τα λεφτά. Τέρμα και τα λεφτά. Και εσύ είχα τα λεφτά. 7,5 ψωροεκατομμύρια. Ευρώ, μην το ξαναπούμε. Πάω μέσα να ετοιμαστώ. Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Τι ωραία μέρα. Λα, λα, λα. Sí, ahora tengo mi escritorio, mi teléfono, una lámpara estupenda. Sí, sí, tenemos la tienda a medias. Καλημέρα. Καλημέρα, συνεταιράκι μου όμορφο. Με ποιο μιλάς, καμάρι μου? Με τη φίλη μου τη Χουανίτα από το Παγράτη. Α, μάλιστα. Την αγάπη μου και την εκτίμησή μου να τη στείλεις. Να είναι πάντα καλά και με ένα καλό παιδί, Χουανίτα. Όχι, Χουανίτα, σενιόρα σουρα δίθε. Ας θα της τα πω εγώ. Έλα, Χουανίτα μου, να σε πάρει λίγο αργότερα γιατί έχει λίγο δουλίτσα τώρα. Γεια. Εσύ γύρω σου λεπορχή το κλείσες, μιλούσα. Δεν πειράζει, τώρα θα μιλήσω εγώ. Τα έχω γράψει κιόλας, περίμενε. Τι είναι αυτό? Τώρα, τώρα. Θα ακούσεις και θα καταλάβεις. Όλο το πρωί τα ετοίμαζα. Αν κάνω και κανένα λαθάκι στο συντακτικό, μη μου κακιώσεις, εντάξει. Λοιπόν. Σάββας αμπετόντος όμπρε ελ γιόκερ. Ο σενιόρ Σάββας ξέρει τα πάντα για το γιόκερ. Σι. Entonces, ahora no puedes decirle nada. Άρα τώρα δεν μπορώ να του πω τίποτα. Claro. Por eso, no puedes chantajearme más. Και αυτό δεν μπορώ πια να σε... Εκβιάζω. Chantajear είναι το εκβιάζω. Έτσι, να μαθαίνεις. Sigo. Συνέχισε. Gracias. Entonces, ahora no tienes ni escritorio, ni teléfono, ni lámpara. Τώρα δεν έχω ούτε γραφείο, ούτε τηλέφωνο, ούτε λάμπα. Η la tienda es mía. Toda la tienda es mía. Και το μαγαζί είναι δικό σου, ολόκληρο το μαγαζί είναι δικό σου. Το ξέρω ότι θα συνεννοηθούμε. Α, τον εθνικό ύμνο της Ουρουγουάης τον ξέρεις? Γιατί? Για να το τραγουδήσεις. Θα γίνει η υποστολή σημαίας τώρα. Υπος... La bandera. Se baja.
Καλέ! Δεν μ' άρεσε! Θα το συνηθίσεις. Τι να συνηθίσω, δεν μ' άρεσε καθόλου σου λέω. Καταρχήν όλοι με κοιτούσαν περίεργα. Σε κοιτούσαν περίεργα γιατί πήγες και τα έκανες μουσκεμα από την πρώτη μέρα. Δεν είπαμε παιδί μου που θα πας να κάτσεις. Γιατί πήγες δίπλα στην παπαρίγα. Απ' την άλλη μεριά είσαι εσύ. Με χτυπούσε το κλιματιστικό στην πλάτη απ' την άλλη μεριά. Αν σε χτυπήσω εγώ στη μούρη θα σου πω εγώ. Γεια σας κορίτσια, τι κάνεις τάμα μου, πού σου, μια κούκλα είσαι. Πώς πήγε η πρώτη μέρα? Χάλια κυρία Βία μου, ούτε καμαρίνια έχει ούτε τίποτα. Και στο Roof Garden δεν πάει ψυχή, όλοι στο κηλικείο κάθονται. Γι' αυτό δεν πήγα. Κυρία Μπία, εσείς πώς είστε? Μια χαρά. Αλήθεια? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, αλλά νιώθω τόσο ανακουφισμένη. Οι άλλες τι κάνουνε? Τώρα θα μάθουμε. Ναι. Έλα, πώς είσαι? Μια χαρά. Εσύ? Επίσης. Για περίμενε. Πιο δυνατά θέλει. Έτσι δεν κάνεις τίποτα, πέρασε το μια φορά. Μια ώρα περπατάω σε νιωρεσούλα σαν το πιγκοίνο. Αντιμίλησες? Όχι. Είπα, μήπως. Για λέγε. Τι να σου πω. Εγώ νόμιζα ότι θα είμαι ένα ράκος, ότι θα νιώθω μια αποτυχημένη. Και τι γι' αυτό. Εγώ νιώθω σαν να έχει φύγει ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου. Κι εγώ. Η Κέτη τι κάνει, πώς είναι? Α, δεν τα άμαθες. Αυτή κι ανησύχασε. Με πήρε πριν λίγο μέσα στην καλή χαρά. Α, είμαστε και καλεσμένες. Σπίτι της? Όχι. Πού? Ήμασταν κλεισμένοι στο Πολυτεχνείο και εγώ δεν ξέρω πόσες ώρες. Τώρα που το σκέφτομαι, άλλες φορές μου φέρονται λεπτά και άλλες φορές μέρες ολόκληρες. Και λοιπόν? Κανένας δεν περίμενε ότι θα έμπαινε μέσα το τάγκ. Είμαστε τόσο συνεπαρμένοι, είχαμε τέτοιο ενθουσιασμό. Δεν περιμέναμε τόσο άσχημο τέλος. Ήμουν πολύ μικρή τότε. Πόσο χρονών ήσασταν? Έλα μωρέ Λαζάρου, μιλάμε τώρα για ιστορία και εσύ πόσο χρονών? Κυρία. Έλα πατήλα. Ο Λυκειάρχης έμαθε ότι μας βοηθάτε στην κατάληψη και είναι έξω και είναι έξω φρενών. Φωνάζει ουρλιάζοντας. Ξίδι. Καλά κυρία, είστε πάρα πολύ καλή. Αφού είμαι καλή να μ' ακούτε λοιπόν. Ξέρω και πέντε πράγματα παραπάνω. Δεν έχετε λόγο να κάνετε κατάληψη. Μα γιατί κυρία? Επειδή θέλω να σας πάω στη Ρόδο και εσείς θέλετε να πάτε στη Μύκονο, δεν είναι λόγος κατάληψης. Αφού και εσείς κάνετε κυρία. Για να αλλάξουμε πολίτευμα ερημίδι, όχι νησί. Εμείς δεν έχουμε λόγο να αλλάξουμε πολίτευμα, έχουμε δημοκρατία. Και δικτατορία να είχαμε, εσείς πάλι για τη Μύκονο θα κάνατε κατάληψη. Καλησπέρα. Η νέα γενιά. Τι να πεις, παιδιά. Τι κάνεις, Μάκη? Μια χαρά. Πώς πάει? Μέχρι αύριο θα έχει τελειώσει η κατάληψη. Και εσύ πώς και αποφάσισες να μείνεις? Ξέρω εγώ, πες τα τρέλα τη στιγμή, στη μύτη κατανιάτα. Λοιπόν. Φτάνει τώρα, θα σας αφήσω τα υπόλοιπα εδώ. Να περνάει ένα-ένα, να παίρνει. Μια στιγμή να περάσω. Ας το συνεφέρει κάποιος αυτό. Πώς είσαι? Καλά. Αυτά γιατί κάνουμε κατάληψη? Θέλω να πάνε στη Μύκονο. Λογικό. Το ξέρω ότι εσύ δεν τους καταλάβεις. Δεν βαριέσαι? Μήπως και εμείς για τα υψηλά μας ιδανικά μπλέξαμε στην ιστορία με το Σάββα? Πες τα ψέματα. Κυρία Πία, σήμερα την αγαπάω ακόμα περισσότερο. Αν την ακούγατε πριν, πώς μας μιλούσε? Ωραία, άμα είμαι σε καλή διάθεση, γιατί δεν κάνεις και εσύ μια κίνηση? Τι λέτε εσείς εκεί? Τίποτα. Τάβλη θα παίξουμε. Τι να κάνει άραγε? Ποιος? Ο Σάββας. Εσύ τι λες να κάνει? Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που κάναμε εμείς? Αυτό θα κάνει και ο Σάββας. Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money. Money, 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 money. Walking on a beach all disenchanted, black moose in my heart. Pressing look like cookie boxes. In my heart a hurricane's blowing. In my head a clock ticks. Tick tock, tick tock. Get the money, Mr. Potato. Get the money, hey the Eskimo. Money, 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 money,
κάνει άνω κάτω το σπίτι. Τα ψάχνει κάτω από τα κρεβάτια. Μέσα στις δουλάπες. Και στο θερμοσύμφωνα. Και άμα το βρει, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Πού το θυμήθηκε. Κυρία, δεν σας έχω ξαναδεί ποτέ το ζωκάρο με μύτη. Να ζάρω το χέρι. Δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες. Τι κάνουμε τώρα? Πηγαίνουμε να πάρουμε τα πράγματά μας από το σπίτι ή να... Μωρό μου, sorry, μα έχω βρει καλύτερο. Ωραία. Να και τα επαναστατικά τραγούδια. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Να πάμε σήμερα για τα πράγματα. Ή να πάμε στα μπουζούκια. Να τελειώσει τέλεια η βραδιά. Δεν μου πείτε ότι θέλετε να δείτε τώρα τα μούτρα του. Παπαπα. Άρα, πάμε. Πάμε κι ας είμαι και φιλόλογος. Εγώ κάνει να έρθω, Μάκη μου, sorry, αλλά αυτή η υπόθεση είναι καθαρά γυναικεία. Μωρό μου, sorry, μα έχω πει καλύτερο αγόρι. Εγώ τελειώνω το δικό μας story. Τι θα φάω το μεσημέρι? Να παραγγείλω απ' έξω. Το βράδυ, πάλι απ' έξω το παρέκκλημα. Εκτός αν βγω έξω για φαγητό. Αμέ, γιατί να μην βγω? Αρκεί να θυμηθώ κανένα μέρος ωραίο που μου άρεσε να πηγαίνω να τρώω. Μπορεί να δω και κανένα γνωστό. Αλλά άμα τον δω, θα τον θυμηθώ. Πού θα ξέρω τον εγνωστός μου? Μα συμμαζέψω κι εγώ. Τσάμπα έκανα το σπίτι να κάτσω. Αν το δελτίο ήταν εδώ, θα το είχαν βρει αυτές. Καλύτερη φωτογραφία. Ναι. Είναι πιο μεγάλη. Κυρία Γαλάτια, είστε καταπληκτικοί. Το βρήκατε. Σας ευχαριστώ πολύ που τα φανερώσατε όλα. Χάρη στη βοήθειά σας, έσωσε το γάμο μου. Μου είπατε όλα όσα έπρεπε να ξέρω. Αχ, κυρία Γαλάτια, δεν υπάρχει τίποτα που να μην το ξέρετε. Είστε ένα φαινόμενο. Η κυρία Γαλάτια είναι ένα πανίσχυρο μέντιο. Θα σας αποκαλύψει τα πάντα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον σας. Όλα όσα δεν ξέρετε και θέλετε να μάθετε. Γιατί η κυρία Γαλάτια βλέπει τα πάντα. Τηλεφωνήστε μου τώρα. Θα σας τα πω όλα. Να είμαστε τώρα πάλι εδώ, ζωντανά, περιμένοντας την επόμενη γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σάβα με λένε. Πολύ όμορφα. Πότε γεννήθηκες? Δεν ξέρω. Ναι, αλλά άμα δεν ξέρεις, αγάπη μου, πώς θα βρούμε το μέλλον? Τι είναι αυτό που μου βγάλατε καλές στον αέρα? Δεν θέλω να μάθω το μέλλον. Και τι θέλεις να μάθεις? Το παρελθόν. Ξέρετε, είχα ένα ατύχημα και ορισμένα πράγματα δεν τα θυμάμαι πολύ καλά. Αυτό πρώτη φορά μου τυχαίνει. Καλά. Θα δω τι μπορώ να κάνω.
Σάβα, έχεις λεφτά. Περίπου. Τι περίπου, καλέ, τι περίπου. Εδώ τη χαρτί και να τραβήξω, τη χαρτομάντιλο να είναι, λεφτά θα δω. Πού τα έχω τα λεφτά, τα βλέπετε. Πού τα έχεις. Πω, πω, πω. Την Αθηνά ο Νάση, τι την έχεις. Τα λεφτά που είναι, βλέπετε. Μπα. Ένα κάπα βλέπω. Ένα κάπα. Ναι, ναι. Γυναίκα σου είναι. Ήτανε. Φαίνεται. Σ' αγαπούσε πολύ. Δεν νομίζω. Μπράκο μένα που σου λέω. Εσύ δεν την αγάπησες. Καλά τώρα. Δεν τα ξέρετε εσείς αυτά. Όχι, ξέρεις εσύ που δεν θυμάσαι πότε γεννήθηκες. Σου λείπει. Ποιος το λέει αυτό. Τα χαρτιά. Να αλλάξεις τα τράπουλα. Σου λείπει. Άκου εμένα που σου λέω. Τα λεφτά που είναι, βλέπετε. Μόνο το κάπα βλέπω. Τι κάνει. Καλά είναι. Μπα. Ναι, ναι. Πέρασε δύσκολα. Αλλά τώρα είναι ήρεμη. Να, μιλάει με ένα λάμδα. Ένα λάμδα. Ναι, ναι. Ένα λάμδα που την αγαπάει. Πώς την αγαπάει. Μακάρι να την αγαπούσες κι εσύ έτσι. Και τι λένε. Τι να σου πω. Δεν καταλαβαίνω. Λαζάρου, παιδί μου, σύνελθε. Τι είναι αυτά που λες. Γιατί, κυρία. Με η επανάσταση του 21 που πνέει ερωτισμό από πού, από τις φρουστανέλες. Μα όλες τις επαναστάσεις φουντώνουν οι μεγάλοι έρωτες. Δεν έχετε δει το εγώ η Λασκαρίνα. Ποιες η Λασκαρίνα. Αυτή η Λασκαρίνα. Κρασάς, έξω. Κυρία. Συγγνώμη, συνήθεια, δεν κόβεται και τόσο εύκολα. Οι λαοί γι' αυτό κάνουν τις επαναστάσεις. Για να είναι ελεύθεροι. Ελεύθεροι να ζήσουν. Ελεύθεροι να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Εμπρός. Ιστορία κάνουμε. Το ξέρω. Δεν φαίνεται. Απλώς φτάνω στο βάθος των γεγονότων. Μήπως να έρθεις λίγο στην επιφάνεια για να με σκάσεις. Ιστορικά γεγονότα λέμε. Μα κι εγώ. Εσύ τι. Εσύ την 25η Μαρτίου τη θεωρείς επέτειο γάμου. Δεν θέλω να μάθω για το κάπα. Δεν θες, δεν θες. Αλλά ρωτάς. Ω. Τι. Είδατε τα λεφτά. Ένα μη βλέπω. Ένα μη. Γυναίκα σου κι αυτή. Κάποτε. Κι αυτή σ' αγαπούσε. Πολύ. Και τι κάνει τώρα. Άκρη δεν βγάζω. Καλά είναι. Σαν να άφηγε ένα βάρος από πάνω της. Τώρα τι κάνει ακριβώς, τι να σου πω. Μπερδεμένα πράγματα. Μέσα σε φλόγες τη βλέπω, σε φωτιές. Δεν είσαι η κόρη μου. Είσαι μια ξένη. Εγώ είμαι μητέρα, η Αμαριλής, η κόρη σου. Δεν έχω κόρες εγώ. Μητέρα, δεν είσαι καλά. Με πλησιάζεις. Μητέρα. Στοπ! Τι θα γίνει, κορίτσι μου, θα πέσεις κάτω, ξέρει, να τελειώνουμε. Αφού δεν με πέτυχε. Ταμί, τελείωνε γιατί τα έχω πάρει. Θα σκοτωθείς, ναι ή όχι. Δεν θέλω. Έλα ρε, εσείς πες της τίποτα κι εσύ. Κάνω κι άλλη δουλειά από το πρωί. Δεν θέλω να πεθάνω και να φύγω από τη σειρά. Άλλοι κάνουνε αμάν. Εγώ δεν θέλω. Δεν γίνεται, Χριστιανή μου, να μείνεις στη σειρά. Είσαι βουλευτής πια. Και πρέπει να πας και στη Βουλή να δώσεις ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση όπου να είναι. Θα πάρω τηλέφωνο. Μια σκηνή ήθελα να γυρίσω σε αυτό το σύριαλ και μου τη χαλάει. Δεν λες που η αγάπη του κόσμου σε έστειλε στη Βουλή. Το ταλέντο που με έστειλε στη Βουλή. Αν ήταν να σε στείλει κάπου το ταλέντο σου, θα σε έστερνε στο διάλο. Σας είπα, δεν θέλω να μου λέτε για αυτές. Εγώ φταίω. Αυτά βγαίνουν. Άλλοι άνθρωποι στη ζωή μου δεν υπήρχαν. Μπούγιο. Χωρίς καμιά ιδιαίτερη σημασία. Οπ. Τι είναι αυτό. Ποιο. Ένα σίγμα βλέπω. Άντε πάλι. Και αυτή ήταν στο πλευρό σου κάποτε. Και αυτήν την έδιωξες. Τα έχεις κάνει. Τώρα αυτό το σίγμα πού είναι. Και αυτό μέσα σε φλόγες είναι. Μπα, αποκλείεται. Εντάξει το μη, αλλά και το σίγμα. Βράκομαι που σου λέω. Μια φωτιά κουβαλάει. Είδα στη τηλεβισιόν ότι μπορούμε να παίρνουμε και να λέμε ποιο θέλουμε να τρέχει με τη φωτιά από τη Ολυμπιάδα. Σύ, τη Ολυμπιακή φλόγα. Μπορώ να λέω όποιο θέλω. Α, Σούλα Καραγιαννίδου. Σε έχω και τηλέφωνο και διεύθυνση και όλα. Αλλά όχι σε δρόμο, σε βουνό θέλει να τρέχει. Ψι δύο ώρας, τρεις... Δεν πιστεύω να καθόσουν.
Όχι. Είπα, μήπως. Α, παραλίγο να το ξεχάσω. Αύριο θα βάψεις την αποθήκη. Τα ποντίκια. Ναι, αλλά μόνο την αποθήκη. Τώρα, αν θες να βάψεις και τα ποντίκια, αυτό είναι δικό σου θέμα. Όχι, δεν. Σίγα, ικανό. Τι χρώμα. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Έχω πάρει 5 διαφορετικά. Θα περάσεις ένα χέρι απ' όλα και όποιο μας αρέσει περισσότερο. Μια χαρά περνάει κι αυτή. Πώς μια χαρά. Αφού αυτό που ήθελε δεν το πέτυχε. Παρ' όλα αυτά, περνάει μια χαρά. Εσένα βλέπω σαν αμένα κάρβουνα. Σιγά. Κι εγώ καλά είμαι. Τι καλά. Που είσαι σαν την καλαμιά στον κάμπο. Κρίμα. Κρίμα την αγάπη που σου δείξαν όταν ήταν μαζί σου. Πότε. Παλιά. Πολύ παλιά. Κι εγώ τι έκανα τότε. Σαλιάριζες. Μόλι την τράπουλα. Κάτσε τώρα μόνος σου να ησυχάσεις. Αν και... Αν και... Θα ξανάρθουν. Για να μαζέψουν τα πράγματά τους. Όχι, όχι, όχι. Θα ξανάρθουν. Αποκλείεται. Μη μου λες εμένα αποκλείεται, γιατί θα σου κλείσω στα μούτρα. Είμαστε και στον αέρα. Θα ξανάρθουν. Κάτι θα σε ενώσει και πάλι μαζί τους. Και σύντομα μάλιστα. Κάτι μικρό. Μικρό. Ένα αλφα. Ναι. Σαββά. Ναι. Γαμώ, το έπεσε η γραμμή. Σαββά, μ' ακούς. Σας ακούω. Μην ξανακάνεις τα ίδια λάθη που έκανες την πρώτη φορά. Άλλαξε. Άλλαξε για το καλό το δικό σου. Αν ξανακάνεις τα ίδια λάθη και τους φερθείς όπως την πρώτη φορά... Τι. Έλα, μίλησα με την Κέτη. Πάμε σήμερα για τα πράγματα, έτσι. Ναι, να σου πω. Το βράδυ θα βγούμε ή να κανονίσω τίποτε άλλο. Θα δούμε. Για μισό λεπτό. Ναι. Από το Αθήνα 2004, πού με βρήκατε. Τι να κάνω. Λάθος κάνετε. Έλα. Ποιος ήταν. Θέλουν στα καλά καθούμενα να με βάλουν να τρέξω με τη φλόγα. Τι έλεγα. Θα περάσετε να με πάρετε με τα μάξι. Να πάμε όλες μαζί. Εννοείται. Ωραία. Άντε σας περιμένω. Γεια. Το έχεις το πλάνο. Αν το έχω λέει. Τέλειο. Επιτέλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήρθαμε να πάρουμε τα πράγματά μας. Το ξέρω. Πώς πέρασες θες και σήμερα. Καλά. Πάντα καλά. Ηρέμησα. Εμείς να δεις. Λοιπόν, κορίτσια, μην καθυστερούμε. Έχω διπλοπαρκάρει κιόλας. Κιόλας. Έτοιμα τα είχαμε. Τελειώσατε. Ναι. Τα πήρατε όλα. Τα πράγματά μας πήραμε μόνο. Μην ανησυχείς. Όχι, εντάξει, δεν το είπα γι' αυτό. Έψαχνες το δελτίο. Γιατί ρωτάς. Γιατί έχεις κάνει το σπίτι ενώ κάτω. Θα συμμαζέψω. Το βιβλιάριο τραπέζι το βρήκες. Ναι, το βρήκα. Είδες ότι έχεις αρκετά χρήματα μέσα. Μπορείς να ζήσεις. Ναι, μπορώ. Σάββα, δεν έχω να σου πω τίποτα. Κάποτε θα τα θυμηθείς όλα και ίσως να μας δικαιολογήσεις. Τουλάχιστον εμείς μπορούμε να ζητάμε συγγνώμη. Συγγνώμη, λοιπόν, και αντίο. Τι? Έχουν αφήσει κάτι έξω από την πόρτα. Διαφημιστικό. Δεν νομίζω. Ένα μωρό. Ποιανού είναι. Ποιανού είναι. Δεν φοβάσαι. Τι, μη με δαγκώσει.
Δικό μου είναι. Δικό μου πάντως δεν είναι. Ούτε δικό μου. Λογικά ούτε και δικό μου. Εκτός αν μου το έχουν στείλει από τη σειρά. Ναι, στα 12 το ένα δώρο. Για να το αφήσουν έξω από την πόρτα σου, δικό σου θα είναι. Εγώ δεν νομίζω να είναι του Σάβα. Γιατί το λες? Δεν βλέπεις τα αυτιά του. Και τι έχουν? Είναι κανονικά. Για τα δικά μου τι έχουν? Έχουν ύψος, μήκος, φάρδος, πλάτος, τα πάντα. Μπορεί να είναι του Σάβα, απλώς να μην πήρε τα αυτιά του. Ευτυχώς. Για το παιδί θα πιάνε δορυφορική. Συγγνώμη τώρα με τα αυτιά μου, θα ασχολιόμαστε. Δίκιο έχεις. Τώρα έχουμε να ασχοληθούμε με άλλα κι άλλα. Με κοιτάζει. Ποιος? Το μωρό, κοιτάζει εμένα. Τι λες, χαλέ, εμένα κοιτάζει. Όχι, εμένα κοιτάζει. Γιατί κοιτάζει? Εμένα κοιτάζει, αλήθωρο είναι το μωρό. Μια χαρά είναι το μωρό και κοιτάζει εμένα. Γιατί να κοιτάζει εσένα, σε ξέρει? Μπορεί να βλέπει τη σειρά. Καλέ, τι όμορφο που είναι. Δικό μου είναι. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ ξανθό και έχει μπλε μάτια. Έχει ένα σημείωμα. Είναι στα αγγλικά. Διάβασε το. Όχι, διάβασε το εσύ που έχεις πάρει και προφήσιανση. Σάββας. I'm going back home. I can't take the baby with me. After all, it's yours too. Take care. Ωραία μάνα. Ναι. Ανάθεμά μου κι αν έχεις καταλάβει τι λέει. Αν σου πω, okay, είπα ψέματα, δεν έχω βγάλει προφήσενση. Αλλά lower έχω βγάλει. Πάντως είναι καθαρό. Αφού λέει Σάββας, είναι δικό μου. Ποια είναι η μάνα του, δεν θυμάσαι? Όχι. Τι είναι, αγόρι ή κορίτσι? Εάν ήταν κοριτσάκι, δεν θα φόραγε ροζ. Και αν ήταν αγοράκι, θα φόραγε γαλάζια. Και τώρα που φοράει πράσινα, τι είναι? Παναθηναϊκός. Κοίτασε. Ναι. Δεν θέλω, κυρά μου, να τρέξω με τη φλόγα. Με έχουν φάει όλη μέρα σήμερα. Τι είναι τελικά? Κορίτσι. Αχ, μωρή, είναι κοριτσάκι και είναι όμορφο. Πώς το λένε? Έγραφες το σημείωμα το όνομα του? Όχι. Και πώς θα το φωνάζουμε, ψιτ? Ψιτ. Γιατί κλαίει τώρα? Ρώτα του. Τσουπ, 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 τσουπ. Μήπως πεινάει? Για φέρω λίγο νεράκι. Ευτυχώς που βρήκα μπακάλικο ανοιχτό. Ξέρεις να τη φτιάχνεις? Ό,τι γράφουν οι οδηγίες κάνω. Έλα. Τι ήταν και αυτό στα καλά καθούμενα? Τον είδες τον άλλο έξω? Έχει πάθει την πλάκα του. Γαλήνεψε το πρόσωπό του. Δεν είναι και λίγο να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο? Υποθέτω πως ναι. Κι εγώ. Απλώς υποθέτω. Τι μυρίζει? Σίγουρα? Έτοιμη φρουτόκρεμα. Δεν ταΐσεις? Εγώ? Θες να το κάνω εγώ? Όχι, όχι, δεν πειράζει. Θα την ταΐσω εγώ. Μόλις φάει, να την αλλάξουμε και να την βάλουμε για ύπνο. Εμείς θα τα κάνουμε αυτά? Εγώ δεν μπορώ. Δεν θες να δοκιμάσεις? Από πού και ως πού? Ναι, την άλλαξες? Ναι. Πολύ θα ήθελα να τη δω να κοιμάται. Πώς θα κοιμότανε αν είμαστε όλοι πάνω από το κεφάλι της? Το όνομά της είναι Αναστασία. Πού το ξέρεις? Είχε μια καδένα με το όνομά της μέσα στο καλαθάκι. Αναστασία. Κάτι μικρό από αλφα. Τι? Ούτε τίποτα, τίποτα. Τι κάνουμε τώρα εμείς? Φεύγουμε. Δεν φεύγουμε. Φεύγουμε. Άντε, πάμε τότε.
Καληνύχτα. Γεια. Αντίο. Αντίο. Θες να σου φέρω να φας, ε? Να σου φέρω να φας, ε? Περίμενε, περίμενε. Σε επόμενη γραμμούλα. Κυρία Γαλάτια. Τι κάνει, Σάβα. Με καταλάβατε. Αλίμονο. Κυρία Γαλάτια, τα βρήκατε όλα. Βέβαια. Το λέει και το τρέιλερ. Όμως δεν γύρισαν. Υπομονή. Και τι θα γίνει όταν γυρίσω. Τι σε νοιάζει. Χθες ήθελες να μάθεις για το παρελθόν. Έμαθες. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά... Σου είπα κάτι σχετικά με το παρελθόν. Το άκουσες. Το άκουσα. Το μέλλον μας κρίνεται από το παρελθόν μας, Σάβα. Να το θυμάσαι αυτό. Μη με ξαναπάρεις λοιπόν να με ρωτήσεις για το μέλλον. Δεν θα σου πω τίποτα. Αντίο. Παρακαλώ. Πού δήλωσε εθελόντρια? Βρε, να χαθείτε με και τεφάει από χθες. Τι! Βία. Τι κάνετε εσείς εδώ? Πρέπει να μιλήσουμε. Καλά και έπρεπε να είστε μέχρι εδώ, δεν μπορούσατε να πάρετε τηλέφωνο. Δεν λέγονται αυτά από το τηλέφωνο. Δεν μπορώ, έχω μια ώρα μάθημα ακόμα. Θα περιμένουμε. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό το παιδικό γεύμα που έχετε, με τι είναι? Α, μικρό χάμπουργκερ και μικρό αναψυκτικό. Α, και δωράκι. Μάλιστα, ναι, ναι. Το χάμπουργκερ είναι μαλακό. Ναι, θέλω να πω δηλαδή πόσα δόντια θέλει. Γιατί εμείς έχουμε μόνο δύο. Γεύμα μου είσαι η κουτσούνα μου. Α, ναι. Κάτι πιο μαλακό δεν υπάρχει? Σε φρουτόκρεμα, ας πούμε, κάτι παρεμφερές. Α, δεν έχει, ναι, ναι, χάσαμε, ναι, ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Χάμπουργκερ τρως. Τρως χάμπουργκερ, αγάπη μου εσύ. Κουτσούνα, περίμενε. Θα βρούμε, τώρα, θα βρούμε, τώρα. Τώρα μόνο. Τι λέω εδώ? Παϊδάκια ο Γεράσιμος. Μπα. Είχαμε πει να κάνουμε μια γρήγορη επανάληψη στους Έλληνες τραγικούς. Ας αρχίσουμε από τον Εσχύλο που είναι ο αρχαιότερος. Πατήλα, θα μας πεις? Μάλιστα. Ο Εσχύλος ήταν τραγικός ποιητής. Πώς θα το μεγαλώσει μόνος του? Δεν μπορεί. Έχουμε ευθύνη για αυτό το παιδί.
Τι λέτε? Άστα, Μάκη. Πάνω που φύγαμε και συχάσαμε, ο Σάββας έκανε παιδί. Με την κυρία. Έπια κι εσύ. Ό,τι και να σου πούνε από εδώ το πας, από εκεί το πας, την κέτη καταλήγεις. Οι μόνοι που ξέρουμε για την ύπαρξη αυτού του παιδιού εκτός από τον Σάββα είμαστε εμείς. Ακόμα και η μάνα του το εγκατέλειψε. Πού θα πάει τώρα αυτό? Τι θα απογίνει? Μήπως να πηγαίνουμε να το βλέπουμε? Φτάνει μόνο αυτό? Δεν φτάνει. Ποια 7 έργα σώθηκαν από τις τραγωδίες του Εσχύλου? Τι κάνεις, καλέ? Το ξέρα. Ναι, αλλά ο κύριος Κατσίκης θα δεχτεί να το βοηθήσετε. Έλατε. Είναι και αυτό. Το σκεφτόμουν σήμερα όλη μέρα. Άκουγα το κλάμα του. Λες να φταίει που δεν έχουμε δικά μας παιδιά? Δεν ξέρω αν φταίει αυτό. Πάντως το μωρό δεν φταίει σε τίποτα. Να μεγαλώσει με ένα πατέρα που δεν μπορεί να του προσφέρει ούτε το ελάχιστο. Ποιος κάνει βασαριά? Α, καλά, καλά. Δεν μου λες? Η Κέτη θα θέλει άραγε. Τι να κάνω? Τι να κάνω? Καλησπέρα. Trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem.